Το δύσκολο είναι να έχεις έναν λαό ο οποίος να μπορεί να εξεγείρεται. Σήμερα, παρόλα όσα μας έχουν κάνει, μας έχουν αλλάξει τη ζωή εντελώς. Οι άνθρωποι, οι πολίτες, αδυνατούν να συναχθούν, αδυνατούν να εκφράσουν άποψη και να διαδηλώσουν για αυτή την άποψη. Δέχονται πλέον παθητικά τα πάντα ό,τι συμβαίνει. Καμία αντίδραση. Τη δεκαετία του 80, εάν έπαιρναν τα μέτρα που πήρανε σήμερα με το πρόσχημα της πανδημίας, με τις καραντίνες, τις αποστασιοποιήσεις, τα προστήματα, να μην μπορείς να κάθεσαι ούτε καν σε παγκάκι, να κυνηγούνε τους ηλικιωμένους όπου τους βρούνε. Αυτούς που τόσο πολύ αγαπήσανε, θελήσανε να τους εξοντώσουνε, να τους έχουν κλεισμένους φυλακή μέσα στο σπίτι. Και πριν ακούγαμε το τραγούδι «Άνθρωποι αγάπα», αυτοί παρερμήνευσαν παντελώς την έννοια της αγάπης. Μας είπανε ότι η αγάπη σημαίνει να μην αγκαλιάζεις τον άνθρωπό σου, να μην τον επισκέπτεσαι και να τον έχεις κλεισμένο μέσα στο σπίτι και να τον φοβίζεις. Τον ηλικιωμένο ο οποίος για την ελίτ του κόσμου αυτού είναι ένας άχρηστος άνθρωπος, ο οποίος πλέον δεν παράγει τίποτα, αλλά μόνον απολαμβάνει. Ακόμα και αυτό θα έπρεπε να μας χτυπήσει καμπανάκι, ότι εμείς δεν θα προλάβουμε να πάρουμε σύνταξη, αφού τα μείωσαν όλα, αφού μας βάλανε στα capital control, μας έμαθαν να κάνουμε όλες τις αγορές μας με κάρτες. Και γιατί βάλαμε τα capital control το 2014, για να μάθουμε και οι γέροι, να μάθουμε και αυτοί οι ταλέποροι, συνταξιούχοι άνθρωποι, ζήσανε τόσα χρόνια, περάσανε πολέμους, περάσανε ό,τι περάσανε, ζήσανε την Ελλάδα του 50, του 60, του 70 που ήταν φτωχοί, και σήμερα που ήλθε η ώρα να απολαύουνε, να απολαύσουν τις απολαβές τους, έρχεται η κυβέρνηση να τους πει κλειστείτε σπίτια σας, είσαστε άχρηστοι και το μόνο που κάνετε είναι να τρώτε τα λεφτά του κράτους. Αυτή είναι η ιδεολογία των νεοταξιτών και της ελίτ αυτού του κόσμου, όπου αυτός ο κόσμος διοικείται από τον Bill Gates, τον Jeff Bezos, τον Mark Zuckerberg. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είναι οι μεγιστάνες της ψηφιακής τεχνολογίας. Ακόμα και το χρήμα έχει αλλάξει χέρια. Παλιότερα μεγιστάνας ήταν όποιος είχε πετρέλαια. Αυτός ήταν ο μαύρος χρυσός. Σήμερα μεγιστάνες είναι όσοι ασχολούνται με την ψηφιακή τεχνολογία. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, η Amazon, η Google, η Apple, η Microsoft, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν τραβήξει όλο το χρήμα του κόσμου και υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις σήμερα να εισάγουν τα συστήματά τους μέσα στην πατρίδα, μέσα στη χώρα τους, δίνοντας όλες τις πληροφορίες του κράτους, οι οποίες θα έπρεπε να είναι μυστικές, σε αυτές τις 4, 5, 6 μεγάλες εταιρείες, όπου είναι και οι τηλεπικοινωνίες, όπως είναι η Vodafone, είναι η Cosmote, είναι η Wind και όλες οι μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Όλες οι κυβερνήσεις, δεν υπάρχει
κομματική διαφορά, διότι η μία κυβέρνηση ακολουθεί την επόμενη. Επί παραδείγματι, το πιο πρόσφατο γεγονός για να καταλάβετε, η κυβέρνηση του Τσίπρα πότε πούλησε τη Μακεδονία? 4 μήνες πριν πάει σε εκλογές. Για ποιο λόγο την τελευταία στιγμή? Για να πάρει αυτό το βάρος από την επόμενη κυβέρνηση που θα ερχόταν, όποια και αν ήταν, εν προκειμένου Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε το ψέμα τους. Αυτή η κυβέρνηση, η τωρινή, έλεγε ότι αν αναλάβει τα ενία ως πρωθυπουργός, θα ασκήσει βέτο στα Σκόπια, έτσι ώστε να μην μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πριν λίγους μήνες ήταν που ζήτησε ο πρωθυπουργός να προωθηθούν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να έχουν και αυτοί τα εισοδήματα από την από αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε νέα χώρα που μπαίνει και γίνεται μέλος της.